Καλησπέρα, είμαι ο Τζόνι Βότε, μουσικός παραγωγός με επιτυχίες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχω ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρό παιδί, εδώ και 35 χρόνια περίπου. Και αποφάσισα μετά τα ξενύχτια και να παίζω μουσική, να κάνω σπουδές μουσικής τεχνολογίας, με τις γνώσεις μου, κάνω σε κάποια όργανα, βασικές γνώσεις. Προέκυψε το Τζόνι Βότε. Ξεκίνησε από το πρώτο μου κομμάτι 2 Μαΐου του 2013. Και γεννιώ τώρα 6 χρόνια με 220 κομμάτια στο YouTube, μουσικά κομμάτια. Και 1800 στα διάφορα site που μιλάω. Για τους λάτρες, τις ωραίες μουσικές, όσον αφορά το house, deep house, house blues, house swing, house jazz, είναι ένα ταξίδι στη μουσική. Feel the beat. Πού σας ακούνε, σε ποιες χώρες? Η δημοφιλέστερη χώρα αυτή τη στιγμή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική. Μετά έχει τη Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ρωσία, Πολωνία, Βραζιλία, Ιαπωνία, σε πολλά. Γύρω στα 80 κράτη. Από εκεί. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τη συμβολία. Και αυτό μου πήγε δύναμη σε φυσιογράφο να φτιάχνω πράγματα. Το Johnny Water πώς προέκυψε? Το προέκυψε γιατί το όνομά μου στα ελληνικά είναι Γιάννη Χιδρέο. Και πάντα θα έρθω σε μουσική, εγώ ξέρω τι μου λέγανε. Με τα σκότα. Johnny Water. Και μου έμεινε αυτό. Κάποιος φίλος που το έπανε και μου άρεσε. Δεν ενοχλεί το ένα το άλλο, εάν ασχόλησε με τη μουσική, με την αυτή ανασχόλησε καλοκαιρινή. Ναι, έχω μια φιλοσόφια και θέλω να ασχοληθώ με το εστιατόριο, με τα είναι σύμπτωση. Μου αρέσει πάρα πολύ, δουλειά μου, πάρα συγχρόνω, και το χρόνο το ελεύθερο από τώρα, που θέλω να παίζω μουσική. Γιάννη, και αυτό το ψητοπολείο δεν είναι συνηθισμένο, έχει πράγματα που δεν έχουν άλλοι. Βέβαια, είναι ένα ψητοπολείο που είναι μέρος. Όταν αφορά την ποιότητα, στο σέρβις, στην αισθητική του χώρου, του κάτω χώρου και του πάνω χώρου. Και εγώ και η γυναίκα μου, την κατοικία μου, δίνουμε την καλύτερη μας εαυτό με τους συνεργάτες όλους μας. Και πάμε πολύ καλά. Από τους μεγάλους μουσικούς, ποιος έχει κάτσει στα τραπέζια? Έχει έρθει ο Eric Clapton, ο Robert Plant, Moby, The Red Corporation, πάρα πολλοί Έλληνες επίσης. Το 1968 ο Van Morrison. Από εδώ γνώρισε αρκετούς ταπεινούς, σπουδαίους μουσικούς, οι οποίοι είναι πολύ ταπεινοί και πολύ ωραίοι. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις live εδώ, είτε εσύ είτε με κάποιους άλλους, άλλα σχήματα? Ο χρόνος που έχω εδώ στο νησί είναι συγκεκριμένος για το μαγαζί μου και για την παραγωγή των έργων. Δεν θα ήθελα να είμαι σε πολλά μέτωπα για να νιώθω εγώ καλύτερα. Δεν θέλω να πιέσω τον εαυτό μου και δεν θέλω να νιώθω πιεσμένος. Το χειμώνα μπορούν να σε ακούσω κάπου? Βέβαια, γιατί το χειμώνα κάνω πέρυσι έκανα 5 κονσέρτα συνεπλήρες. Πρώτες έκανα 10, ανάλογα με τον καιρό, ανάλογα με την... Στον Βόλο πάντα? Όχι, στο εξωτερικό. Έχω κάνει στο Βελιγράδι, έχω κάνει στη Σόφια, έχω παίξει μουσική, έχω παίξει στο Βερολίνο, έχω παίξει στην Γερμανία, στην Βερολίνο, στην Ιταλία. Στην Αθήνα μπορούμε να σε ακούσουμε κάπου? Δύο φορές, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.